Στον ύπνο έπιασε τους κατοίκους των άσπρων σπιτιών το καιρικό φαινόμενο ηλίας, απειλώντας μάλιστα την ίδια τους τη ζωή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως μαρτυρούν, άκουσαν τα τζάμια από το μπαλκόνι της ισόγειας κατοικίας τους να σπάνε και τα νερά να ορμούν μέσα στο σπίτι. Δεν γνωρίζω, κοιμόμασταν. Το νερό έξω στον κήπο μου έφτασε. Δεν είμαι ειδικός, πρέπει να φτάσει τουλάχιστον. Οπότε αυτό το νερό, φανταστείτε, η πίεση έσπασε την τζαμαρία και όλο αυτό το νερό μπήκε μέσα και δεν είχαμε διαφυγή, ανεβήκαμε πάνω. Κατάφεραν να ανοίξουν με δυσκολία την εξώπορτα και μη έχοντας έξοδο διαφυγής, ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο για να σωθούν. Ήμουνα μέσα με το παιδί μου και κοιμόμουνα. Ο σύζυγος είχε ξυπνήσει 5 λεπτά πριν γίνει το κακό. Έσπασε η τζαμαρία, σε 2 δευτερόλεπτα το νερό έφτασε ως τη μέση από την ορμή του και φράκαρε η πόρτα και δεν μπορούσαμε να βγούμε. Εγώ είχα προλάβει θα βγει, αλλά ο σύζυγος προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, να βγάλει το παιδί και το σκυλί μου που θα πνιγότανε. Η μάχη με τη λάσπη συνεχίζεται, αλλά μάταια όπως αναφέρουν, καθώς δεν έμεινε τίποτα όρθιο στο σπίτι. Είναι τραγικό, δεν έχει μείνει τίποτα στο σπίτι. Δύο σπίτια κατοικήσιμα βλέπουμε ότι υπάρχουν εδώ. Δύο είναι δίπλα που δεν μένει κόσμος. Εγώ ήρθα 6 παρα 10 με την υπηρεσία, με το πυροσβεστικό να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε, να κάνουμε άδειες υδάτων. Η διοίκηση του εργοστασίου παραχώρησε νέο χώρο για να διαμείνουν. Αλλά όπως υποστηρίζουν, χωρίς αποζημίωση δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Έχει προνοήσει το αλουμίνιο της Ελλάδος να μας δώσει ένα χώρο να μείνουμε. Όμως θέλουμε βοήθεια οικονομική να ξεκινήσουμε από την αρχή. Το σπίτι μου δεν έχει μείνει τίποτα. Τα ορμητικά νερά με φερτές ύλες και πέτρες έφραξαν το διευθετημένο ρέμα και τεράστιοι όγκοι νερού έπεσαν στο κτηριακό συγκρότημα 162, πλημμυρίζοντας 2 κατοικήσιμα διαμερίσματα, 2 μη κατοικήσιμα και δεκάδες υπόγεια διαμερισμάτων σε όλο τον οικισμό. Έσπασε το τζάμι από τη μία οικία, μπήκε το νερό μέσα, έφτασε περίπου στο ύψος του 1 με 1,5 μέτρο, ειδοποίησε το διπλανό διαμέρισμα, φύγανε έντρομοι, ανεβήκανε στο δεύτερο όροφο οι άνθρωποι να σωθούν. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια κινητοποίηση από το πυροσβεστικό τμήμα του εργοστασίου, καθώς και από την πυροσβεστική της Λιβαδιάς. Και η κατάσταση είναι αυτή που επικρατεί και βλέπετε μέχρι τώρα. Προσπαθούν να αντλήσουν τα νερά από υπόγεια. 2-3 σπίτια κατοικήσιμα. 2-3 σπίτια κατοικήσιμα και πάρα πολλά υπόγεια από ελιοκατοικιών, τα οποία έχουν μέσα καυστήρες. Παρασύρθηκαν 4 αυτοκίνητα, ενώ οι φερτές ύλες κατέληξαν στη θάλασσα. 4 αυτοκίνητα είδα εγώ, 2 στο κεντρικό δρόμο και 2 τα έχει πάρει το ρέμα προς το κανάλι. Παρασυρθήκαν και κάποια αυτοκίνητα, 2-3 πιο σοβαρά στην ουσία κρεμόντουσαν στην άκρη στο ρέμα, στο κανάλι. Τα άλλα απλά συγκρουστήκαν μαζί όπως ήταν παρκαρισμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Στο σημείο παραμένουν κλιμάκια της πυροσβεστικής συνεχίζοντας τις αντλήσεις υδάτων, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένει ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού. Δεν έχουν ρεύμα γιατί ο υποσταθμός ήταν σε ένα υπόγειο το οποίο έχει πλημμυρίσει και προσπαθούν να αντλήσουν τα νερά ώστε να βάλουν μια γεννήτρια να λειτουργήσουν τα σπίτια.